Καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες, τους Έλληνες και τους φιλέλληνες απανταχού στον πλανήτη μας Γαία Δήμητρα Άρτεμι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης Ράδιο Διασπορά. Στο κοντρόλ της εκπομπής μας η Εφροσύνη Ιμπίθα. Άλλη μια εκπομπή, Ελάνια Κοσμοθέαση, όπου κάνουμε την ανάγνωση του ιερού Ελάνιου κειμένου Περσεφόνη, του πρωταρχικού ανθρώπου, της κόρης, της θεότητας άνθρωπο, βασίλισσα και μήτρα ολόκληρου του Ελάνιου ανθρώπινου γένους. Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε και την κυρία Γιούρα Δώρα, είναι υποψήφια βουλευτής νομού Κοζάνης με το πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης του Έθνους των Ελλήνων και διευθύνουσα σύμβουλος του Παγκόσμιου Ανθρωποκεντρικού Οργανισμού Ε5. Δώρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αθανασία. Καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες απανταχού του πλανήτη μας. Στο 37ο μέρος της εκπομπής μας Ελάνια Κοσμοθέαση, όπου όπως πολύ σωστά είπες, Αθανασία, εσύ ως βαδίζοντας προς το τέλος του Ιερού Ελάνιου Κειμένου αυτού, θα συνεχίσουμε και σήμερα το ταξίδι μας αυτό μέσα στην άπειρη κοσμοσυμπαντική γνώση. Να πούμε στους τηλεθεατές μας να μπουν στην σελίδα της Εθερικής Γραφής, στο site της Εθερικής Γραφής, www.εθερικηγραφη.gr, να πάτε να βρείτε το Ιερό Ελάνιο Κείμενο Περσεφόνη και να το ανοίξετε στην σελίδα 244, όπου και μείναμε την προηγούμενη φορά, για να μπορέσετε να διαβάσετε μαζί μας και το κείμενο που θα αναγνωστεί σήμερα. Σε αυτό το σημείο βεβαίως να ζητήσουμε από την Δώρα να μας συνδέσει με την προηγούμενη μας εκπομπή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σήμερα. Ναι, Αθανασία, στην προηγούμενη μας εκπομπή είδαμε πάρα πολλές σημαντικές πληροφορίες για την NASA, όπου όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης, ο Αρτέμις Όρας, μέσα στο Ιερό Ελάνιο Κείμενο της Περσεφόνης, η NASA, που είναι μια παγκόσμια υπηρεσία που την χρηματοδοτούν όλοι οι άνθρωποι και όλες οι χώρες του πλανήτη μας, ασχολείται με το διάστημα, όπου είπαμε ότι διάστημα είναι το στήμα του Δία, δηλαδή όλα τα όρια του ίδιου του Δία, δεν είναι κανενός αλλού, σε εκείνον ανήκει όλο το διάστημα, όλος ο χώρος αυτός. Κανονικά το όνομα της NASA θα έπρεπε να είναι ASA και αυτήν την πληροφορία την κρατάμε στο κεφάλι μας έως όπου έρθουν και άλλες πληροφορίες και λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Είδαμε για τους ψευτοπροφήτες και τις ψευτοπροφητείες που βγάζουν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπου αναφέραμε και κάποια ονόματα ψευτοπροφητών, διότι προφητείες δεν υπάρχουν. Είναι αυτό που φυτεύουν από πριν για αυτό που θα βρει τους ανθρώπους χρόνια μετά. Οι Έλληνες, οι πρόγονοί μας, πάντα είχαν χρησμούς, όπου οι χρησμοί δίνονταν προς όλους και για όλους δημόσια στο φως, όπου χρειαζόταν πάρα πολύ υψηλή νόηση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να τους αποκωδικοποιήσουν και έτσι ενώνονταν πάρα πολλά μυαλά για να μπορέσουν να δουν το μήνυμα που είχε ο χρησμός, ο κάθε ένας χρησμός μέσα του. Βεβαίως μιλήσαμε και για την ιέρια, η οποία ήταν αυτόφωτη παρθένα ιέρια, παρά θεούνους, αυτό σημαίνει παρθένα, η οποία έλεγε τον λόγο των θεών δημιουργών μας στους ανθρώπους. Γι' αυτό και έπρεπε να είναι καθαρή, και καθαρή εννοώ στην ψυχή και εννοείται σε όλα τα μέρη του σώματος και στα 12, και μέσω του στόματός της οι θεοί έδιναν τους χρησμούς για όλους τους ανθρώπους. Είδαμε βέβαια επίσης και για τους δορυφόρους, αναφερθήκαμε στους δορυφόρους των πλανητών. Δηλαδή ουσιαστικά αναφέραμε όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζει η NASA με πολύ λανθασμένο τρόπο, και αναφέρω τη λέξη λάθος, διότι το λάθος είναι η λύθη
Και ο μόνος σκοπός όλων αυτών των παγκόσμιων υπηρεσιών που όπως έχουμε δει και έχουμε πει σε όλες σχεδόν τις εκπομπές μας, ο σκοπός τους είναι να κρατούν τον άνθρωπο και όλη την ανθρωπότητα στην λύθη. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν αναφέρουν πολύ συχνά οι διάφοροι επιστήμονες της NASA ότι οι κομήτες, μετεωρίτες, αστεροειδείς πλησιάζουν πολύ επικίνδυνα τον πλανήτη μας, ότι κάποια στιγμή θα συγκρουστούν επάνω στον πλανήτη μας και θα καταστραφεί ο πλανήτης. Έχουν πει κατά καιρούς, βέβαια τα παρουσιάζουν πολλά χρόνια νωρίτερα, για να τους βγουν οι προφητείες και αν οι προφητείες δεν τους βγουν, συνεχίζουν να τις, λίγο να τις διορθώνουν για να μπορέσουν να πατήσουν πάνω στα λεγόμενά τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε δει προφήτες που έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο με όλους αυτούς, κυρίως ρασοφόροι, έτσι. Και επίσης είδαμε και για τους δορυφόρους Αθανασία, γιατί οι δορυφόροι είναι πολύ συγκεκριμένοι μηχανισμοί, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από τους πλανήτες για τη μαγνητική συχνότητα, τη σταθερότητάς τους και οποιαδήποτε λειτουργία τους, ακόμα και επικοινωνία συμπαντικών διαδρομών, αλλά ακόμα και για τον προσδιορισμό του πλανήτη, της λειτουργίας του, σε περίπτωση αποστατικής επίθεσης. Είδαμε βέβαια ότι δεν μπορεί να μπει ούτε να βγει τίποτα από τον πλανήτη μας, αλλά ούτε από τον γαλαξία, ούτε από το σύμπαν, διότι είναι προστατευμένα με ελάνιο θόλο, όπως θα δούμε και σήμερα την δομή του σύμπαντος, του γαλαξία, του ηλιακού συστήματος. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν και πάλι σήμερα μέσα από το ιερό ελάνιο κείμενο του Αρτεμισώρα, ο ελάνιος κόσμος μας 600. Επομένως λοιπόν, όλα αυτά τα οποία διαδίδουν και διαφημίζουν και μόνο μιλάνε για να μιλάνε όλες αυτές οι υπηρεσίες και οι δήθεν επιστήμονες, δογματισμένοι όλοι τους, και ρασοφόροι και δογματιστές και όλοι αυτοί από τα ιερατεία και τις θρησκείες, είναι μόνο και μόνο για άλλη μια φορά να σπείρουν τον φόβο του θανάτου στους ανθρώπους και να μην μπορεί κανένας άνθρωπος να ξεφύγει από το ιερατείο, από το δόγμα, αλλά να πηγαίνουν όλοι μαζί να προσεύχονται και να κάνουν ευχές για να μην συμβούν όλα αυτά τα οποία αυτοί προφητεύουν, είτε μέσω των ταινιών, είτε μέσω κάποιων στίχων που βγάζουν ότι δήθεν αυτό το είπε ο Νοστράδαμος, ότι δήθεν αυτό το έγραψε ο τάδε προφήτης ή ο τάδε προφήτης. Όλα αυτά βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και μόνο όταν όλοι οι άνθρωποι ενωθούμε, μόνο και μόνο τότε όλος αυτός ο φόβος πραγματικά θα σπάσει από κάθε ψυχή όλων, κάθε ενός ανθρώπου. Αθανασία. Η γνώση είναι δύναμη. Αυτή την ώρα υπάρχει αυτός ο δίκαιος καιρός για όλη την ανθρωπότητα να πάρει ξανά την πραγματική γνώση, να σταματήσει να φοβάται, να σταματήσει να είναι χειραγωγήσιμος, για να μπορέσουμε να πάμε όλοι μαζί στην ελευθερία μας. Αν θέλεις να πεις κάτι ακόμη ή να ξεκινήσουμε την ανάγνωση του Ιερού Ελλάνιου Κειμένου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ανάγνωση για να δούμε και τα υπόλοιπα μέσα από τον Ελλάνιο Κόσμο 600, Αθανασία. Ας ξεκινήσουμε. Είμαστε στη σελίδα 244, προς το τέλος της σελίδας. Με απίθμενο αποστατικό θράσος, κάποιες χρονοστιγμές διαφημίζουν ότι ο ήλιος ο Απόλλωνα θα σβήσει ως κερί και τότε όλα θα καταστραφούν. Και τρέχετε γρήγορα άνθρωποι στα δόγματά σας και στα ιερατεία σας, άρρωστοι και φοβισμένοι, όπως είστε, στην αγκαλιά του δολοφόνου σας, του δυνάστη σας, σε αυτά τα απόκοσμα αποστατικά ζώα, όπου όλο το μέλημά τους, όλος ο στόχος και ο σκοπός τους είναι μόνο ο θάνατός σου, διότι αυτό είναι η ζωή αυτού του απόκοσμου ζώου και όλων των αποστατών και όλων των αποστατών. Τερματίζουν το αποστατικό απόκοσμο θράσος τους λέγοντας και προβάλλοντας σε όλο τον κόσμο, τα αποστατικά ζώα, ότι το σύμπαν μας δημιουργήθηκε από μία έκρηξη, έτσι τυχαία. Και τώρα έχει αρχίσει και συρρυκνώνεται.
και θα ξαναγίνει μία μάζα πέτρινη γέας. Έτσι ακριβώς όπως ήταν πριν την έκρηξή του. Όλα αυτά και χιλιάδες ακόμη είναι όλα αποστατικά ψεύδι για να σε έχουν στη μόνιμη λύθη σου, άνθρωπε. Σπέρνουν τεράστιο ψεύτικο φόβο θανάτου και καταστροφής συνεχώς για να σε έχουν σε φόβο για τον θάνατό σου, ώστε πάντα να τους τον παραδίδεις. Βλέπουμε λοιπόν, Αθανασία, ότι δεν σταματούν, βεβαίως έχουμε πει και πάντα όπως αναφέρει ο πρόεδρος ο Αρτέμις Όρας, ότι εάν υπήρχε τύχη βεβαίως τα κουτούλαγαν οι πλανήτες, αυτό είναι δεδομένο. Ο κάθε ένας πλανήτης και το κάθε ένα ηλιακό ή ουράνιο σώμα βρίσκεται ακριβώς στην θέση που πρέπει από την δημιουργία του. Γιατί βεβαίως μιλάμε για ιώτα δημιούργημα. Άρα εφόσον μιλάμε για ιώτα δημιούργημα, όλοι οι πλανητικοί οργανισμοί, δημιουργήματα, λειτουργούν αέναα, ασταμάτητα, όπως λειτουργεί ο οργανισμός του ανθρώπου. Βεβαίως, αρχίζουν όλοι αυτοί από την NASA να λένε ότι ο ήλιος μας αρχίζει να διαστέλλεται και να μετατρέπεται, όπως λένε, σε κόκκινο γίγαντα. Λένε βέβαια επίσης ότι στη Γη η τρομερή αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας θα κάνει τους ωκεανούς να εξατμιστούν. Αυτά αναφέρουν. Και τα πετρώματα, λέει, θα λιώσουν μέσα σε μια καυτή κόλαση. Κοιτάξτε τώρα πόση καταστροφολογία παρουσιάζουν μέσα από αυτήν την παγκόσμια υπηρεσία, την οποία την χρηματοδοτούμε εμείς οι άνθρωποι από την ενέργειά μας, από τον πλούτο μας και από την ίδια μας τη ζωή. Λένε λοιπόν επίσης ότι κάθε μορφή ζωής επάνω στον πλανήτη μας θα έχει εξαφανιστεί πολύ καιρό πριν συμβούν όλα αυτά. Αυτά τα αναφέρουν οι επιστήμονες της NASA. Όμως, λέει, η κατάρρευση και η διαστολή του ήλιου, του κόκκινου γίγαντα, θα συνεχιστεί καταπίνοντας, όπως λένε, λόγω της βαρυτικής έλξης τους γύρω πλανήτες. Και αυτό συνοδεύει αυτήν την θεωρία που μόλις διάβασε, Αθανασία, ότι ο ήλιος μας κάποια στιγμή θα σβήσει σαν κερί. Αυτές τις θεωρίες, αυτές οι γελοιότητες συνοδεύουν αυτό ότι ο ήλιος μας κάποια στιγμή θα σβήσει. Θα δούμε τι συμβαίνει. Θα το δούμε σε λίγο τι συμβαίνει. Λένε επίσης ότι μετά από εκατομμύρια χρόνια αυτό το πλανητικό νεφέλωμα, επειδή θα χάνει σταθερά όγκο και μάζα, τελικά, λέει, θα μετατραπεί σε λευκό νάνο, ο ήλιος, ο οποίος, λέει, θα ολοκληρώσει άδοξα την άλλοτε λαμπρή ύπαρξή του ως ένας αιώνια ψυχρός και σιωπηλός μαύρος νάνος. Έτσι λένε από την NASA για τον ήλιο μας, τον Απόλλωνα. Θα πάμε λοιπόν τώρα στην αποδεικτική διεργασία, Αθανασία. Βεβαίως να πούμε ότι δεν υπάρχει, το σύμπαν, οι πλανήτες μας δεν είναι χαλικάκια, έτσι. Δεν είναι χαλικάκια που έτυχε και πέσανε σκόρπια. Δεν έτυχε να είναι εκεί, όπως είπαμε και στην αρχή. Η θέση τους ορίζεται και προσδιορίζεται από την ίδια τη δημιουργία. Πάμε λίγο. Θα παρακαλούσα από το control να πάμε στον Ελάνιο Κόσμο μας 600, το οποίο είναι ένα ιερό Ελάνιο κείμενο που γράφτηκε, όπως και τα υπόλοιπα βέβαια ιερά Ελάνια κείμενα, το οποίο γράφτηκε σε κατάσταση ομιλίας του Προέδρου της Ελληνοσυνέλευσης, του Αρτέμις Ώρα, και μάλιστα είναι το πρώτο ιερό Ελάνιο κείμενο το οποίο εκδοθεί και σε βιβλίο. Βεβαίως, όλοι όσοι μας παρακολουθούν μπορούν στο site της εθερικής μας γραφής www.etherikigraphi.gr, αλλά μπορούν επίσης και όσοι θέλουν να πάρουν το βιβλίο
που είναι ήδη εκτυπωμένο εδώ και ένα χρόνο, και να μελετήσουν όλες αυτές τις σημαντικές λεπτομέρειες και πολύ σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες αποδεικνύονται διαχειρός του Artemis Ora. Πάμε λοιπόν λίγο στη σελίδα του βιβλίου 863. 866 του PDF. Να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει, Αθανασία, με τα δημιουργήματα αυτά όταν οι χρονοκύκλοι τους κλείσουν τις άκρες τους. Γιατί όλα και τα πάντα κάποια στιγμή κλείνουν τις άκρες τους, όλοι οι κύκλοι κλείνουν. Και μάλιστα βρισκόμαστε σε μία περίοδο που όλοι οι ενιαυτοί, μικροί και μεγάλοι και πολύ μεγάλοι, κλείνουν και ενώνονται οι άκρες. Και χθες με το σήμερα... Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει όταν ένα σύμπαν ολοκληρώσει την διαδρομή του. Ολοκληρώσει την ύπαρξή του. Διαβάζουμε λοιπόν ότι όπως συμβαίνει και με τα άνθρωπα, έτσι ακριβώς στο τέλος του χρονοκύκλου τους, όλα τα δημιουργήματα τελειώνουν, σβήνουν, νεκρώνουν. Και η ανθρώπινη συνειδητότητα ενσαρκώνεται σε άλλον χρόνο ή χώρο. Συγκεκριμένα, ας ξεκινήσουμε ιεραρχικά, ας πάμε για τον άνθρωπο, ας πάμε για την συνειδητότητα, που είναι, όπως είπαμε, η ίδια η ψυχή. Άρα η συνειδητότητα ενσαρκώνεται σε άλλον χρόνο ή χώρο, βιώνει μία νέα ενσάρκωση, ο άνθρωπος παίρνει νέο σαρκείο, νέα αποστολή και ξεκινάει από την αρχή νέο βίο, να πάρει νέες εμπειρίες όπως έχουμε δει μέσα από τον θάνατο. Άρα πρέπει να πεθάνει ο άνθρωπος, να περάσει από τη διαδικασία του θανάτου, να πάει στον κάτω κόσμο και στη συνέχεια μετά να έρθει πάλι στον ανωκόσμο για να πάρει νέα ζωή και νέα αποστολή. Να δούμε λιγάκι τώρα, Αθανασία, τι συμβαίνει σε όλα τα ιώτα δημιουργήματα του ελάνιου κόσμου μας 600 και να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει με τα σύμπαντα. Ένα σύμπαν, όπως διαβάζω μέσα από το Ιερό Ελάνιο κείμενο του κόσμου 600, από την γέννηση και αρχή της εμφάνισής του, μετά από άπειρους για εμάς τους ανθρώπους χρονοκύκλους και κοσμικά χρονοδιαστήματα, και όταν αυτός ο χρονοκύκλος έχει ολοκληρωθεί, τότε αυτό το γυραιό, ολοκληρωμένο, ελάνιο κοσμοσύμπαν θα τελειώσει την εμφάνισή του, έτσι όπως την γνωρίζει ο ελάνιος κόσμος 600. Τι συμβαίνει όμως, Αθανασία, με όλη αυτή την ενέργεια, γιατί το σύμπαν, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι συμπεριλαμβάνει και άπειρους γαλαξίες, όπου οι γαλαξίες συμπεριλαμβάνουν και άπειρα ηλιακά συστήματα, τα οποία με τη σειρά τους συμπεριλαμβάνουν και άπειρους πλανήτες. Άρα, όλα τα δημιουργήματα αυτά, το σύμπαν εισπράττει μια ενέργεια από όλα αυτά τα δημιουργήματα που συμπεριλαμβάνει, σωστά? Βεβαίως. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτήν την υπερκόσμια ενέργεια? Γιατί το σύμπαν έχει και διάνοια, έχει και μνήμη, έχει δεδομένα και συμπαντικά γεγονότα όπου έχουν καταγραφεί στο σύμπαν αυτό από την αρχή της δημιουργίας του μέχρι να ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής του. Υπάρχουν άπειρες δημιουργικές εκτελέσεις, άπειρα σχέδια που έχουν εκτελεστεί στο σύμπαν αυτό, σωστά? Βεβαίως. Δεν μετράμε με χρόνια, 60-70 χρόνια όσο ζει ένας άνθρωπος. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια χρόνια, άπειρα για εμάς τους ανθρώπους χρόνια. Όλα λοιπόν αυτά τα σχέδια, όλες αυτές οι συνειδητότητες με τις αποστολές τους που ήρθαν και έζησαν και εκτέλεσαν στο σύμπαν αυτό, τι συμβαίνει? Το γυραιό αυτό σύμπαν, όταν ολοκληρώσει το κοσμοχρονικό του,
και τον χρονοκόσμο του, γίνεται η ανάσα, και πάμε στην επόμενη σελίδα να δούμε, του Ελάνιου Κόσμου 600, γίνεται η ανάσα ενός νέου Ελάνιου σύμπαντος. Ανάσα. Εάν θυμάσαι, Αθανασία, είχαμε κάνει μία ανάλυση της ιδιότητας μίας εκ των ιδιοτήτων της ιεραρχίας των εννέα, την Αθανασία, όπου είδαμε ότι έχει δύο ζεύγη ιδιοτήτων, όπου ένα εκ των δύο αυτών ζεύγος των ιδιοτήτων είναι η Αθάνα και Ανασία. Η Ανασία είναι η ίδια η Ανάσα. Άρα λοιπόν, όταν τα σύμπαντα ολοκληρώσουν αυτόν τον κύκλο, γίνονται Ανάσα, δηλαδή όπως βλέπουμε, να δούμε και την ανάλυση της Ανάσας, η οποία βλέπουμε 5 σύμβολα, βλέπουμε 3 α, όπου ανάμεσα στα α υπάρχει το νι και υπάρχει και το σίγμα. Ένα νι και ένα σίγμα. Όπου όπως έχουμε ξαναδεί και σε άλλες εκπομπές, το νι είναι και σίγμα. Και ζήτα. Και ζήτα. Και στην ανοιχτή και στην κλειστή του μορφή είναι και δέλτα. Άρα λοιπόν, η α, όπου είχαμε δει και άλλες φορές ποιοι είναι οι α, κυριαρχούν στον κωδικό ανάσα, όπως βλέπουμε και στο κείμενό μας. Το νι, δηλαδή, αν κάνουμε μία ανάλυση στην ανάσα, για να αντιληφθούμε τι είναι η ανάσα και πώς συσχετίζεται το σύμπαν, το γυρεό, που ολοκληρώνει τον κύκλο του και γίνεται ανάσα ενός νέου σύμπαντος, το νι λοιπόν είναι ο νους των α, το σίγμα είναι η απόλυτη δύναμη δημιουργίας των α. Και στην γεωμέτρηση των κωδικών που είδαμε ξανά τους κωδικούς, τους γεωμετρικούς, και αν μπορούμε να δούμε, ωραία, να δούμε και τους γεωμετρικούς κωδικούς του κάθε ενός συμβόλου, εάν κάνουμε την ανάλυση των κωδικών του κάθε ενός συμβόλου, θα δούμε ότι το α είναι 28, άρα έχουμε 3 α, 3 επί 28, συν 6 και 6 που είναι το νι και το σίγμα. Στο σύνολό της δηλαδή, η ανάσα, ο κωδικός ανάσα, μας δίνει το 96. Όπου το 96, εάν το προσθέσουμε, βλέπουμε ότι το 9 και το 6 είναι αντίθετα και αντίστροφα, αλλά ίδια όπως έχουμε πει, γιατί τα αντίθετα και αντίστροφα είναι πάντα ίδια. Άρα το 9 και το 6 βλέπουμε έναν καθρέπτη, όπου και τα δύο μέρη, και το 9 και το 6, αναγνωρίζουν τον ίδιο τον εαυτόν τους στον κοσμοκαθρέπτη. Στο σύνολό της λοιπόν η ανάσα, ας επιστρέψουμε ξανά στον κόσμο μας 600, στη σελίδα 866 του βιβλίου, θα δούμε ότι από την πρόσθεση θα πάρουμε τον κωδικό 6, όπου το 6 στην επόμενη σελίδα του κόσμου 600, στην επόμενη, ωραία, βλέπουμε λοιπόν ότι το 6 είναι το δημιούργημα, είναι το 6 το ιώτα, το δημιούργημα. Άρα η ανάσα, που είναι το 6, το ελάνιο κοσμικό δημιούργημα ιώτα, γίνεται η ανάσα των νέων συμπάντων που γεννήθηκαν και αρχίζουν την αρχή της ολικής τους ελάνιας δημιουργίας. Άρα λοιπόν η Αθανασία, γιατί είπαμε Αθάνα και Ανασία, άρα η υπερκόσμια Αθανασία είναι παντού σε όλα τα δημιουργήματα ιώτα. Και αυτή η αθάνατη ανάσα του γυρεού ολοκληρωμένου σύμπαντος, που δεν υπάρχει πια βέβαια όπως το γνώρισε ο κόσμος στην ηλική του εμφάνιση,
εμφάνιση έγινε η αθάνατη ανάσα για το ελάνιο σύμπαν που γεννιέται. Και με όλη την άπειρη του απείρου κοσμοδιάνοια του θα ενωθεί με το νέο σύμπαν η ανάσα αυτή και θα δώσει τα πάντα του για την ολοκληρωτική θεία ελάνια δημιουργία του νέου ελάνιου σύμπαντος. Και μέσω αυτής της αποδεικτικής διεργασίας αποδεικνύεται η αθανασία των πάντων και η άπειρη του άπειρου κοσμική ζωή και βίος των πάντων, όπου τίποτα δεν πεθαίνει και τίποτα δεν πάει χαμένο. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει και με τους γαλαξίες. Είπαμε τα σύμπαντα γίνονται η ανάσα. Οι γαλαξίες, αν περάσουμε στην επόμενη σελίδα του κόσμου μας 600, όταν ολοκληρώσουν τους χρονοκύκλους τους και φτάσουν στο τέλος της διαδρομής τους, της ολοκλήρωσής τους, τότε τι γίνονται. Γίνονται οι μήτρες των ελάνιων ηρώων. Όπου από αυτές τις μήτρες των ελάνιων ηρώων γεννιούνται νέοι γαλαξίες και οι ελάνιοι ήρωες προστατεύουν τους γαλαξίες αυτούς, αυτές τις γαλαξιακές μήτρες, με την ίδια την ηρωική ελάνια ύπαρξή τους. Έως ότου γεννηθεί ο νέος γαλαξίας με ασφάλεια και έως ότου μεγαλώσει ώσπου να είναι ασφαλής, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα μωρά, με τους ανθρώπους, Αθανασία. Είδαμε και σε άλλη εκπομπή ότι ο γαλαξίας μας Ιριδανός, το όνομά του, το πήρε από τον ελάνιο ήρωα Ιριδανό, ο οποίος ξεγέννησε τον γαλαξία μας εν μέσω συμπαντικού πολέμου, με δύσκολη γέννα του γαλαξία μας. Άρα, πεθαίνει ένας γαλαξίας, πεθαίνει, ολοκληρώνεται ένας γαλαξίας, ας πάρουμε τη μεταφορική έννοια, γιατί δεν είναι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Βεβαίως, εννοείται ότι στην δημιουργία οι διαδικασίες είναι τελείως διαφορετικές και δεν έχουν να κάνουν, μιλάμε για υπερνόηση, και δεν έχουν να κάνουν με την κοινή δική μας λογική όπως αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και τις καταστάσεις. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Άρα λοιπόν οι γαλαξίες ολοκληρώνουν, γίνονται οι μήτρες των ελάνιων ηρώων, γεννιούνται νέοι γαλαξίες και οι ήρωες προστατεύουν τους γαλαξίες αυτούς. Πάμε λοιπόν στο επόμενο ιεραρχικά στάδιο, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Μισό λεπτάκι λίγο να το βρω. Να δούμε τι συμβαίνει με τους ήλιους. Και με τους πλανήτες. Αθανασία, μέχρι να το βρω. 868 σελίδα. 868. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στους ελάνιους ήλιους, που είναι η κυρίαρχη των ηλιακών συστημάτων, που όπως είπαμε και χθες ότι το ηλιακό σύστημα αποτελείται από 12 πλανήτες και έναν απλανή ήλιο. Πάμε στη σελίδα 868 από το control, να δούμε τι συμβαίνει με τους ήλιους και αμέσως να πάμε και στην 869 σελίδα για να δούμε ότι η ηλιακή υπερκόσμια διάνοια των ήλιων γίνεται το ασυνείδητο και η κεντρική ύλη των συμπάντων γίνονται τα κοσμοασυνείδητα, όπου το ηλιακό ασυνείδητο είναι ως μία αιώνια κοσμική γραμμή, όπου επάνω στην κοσμική γραμμή, να το πούμε έτσι απλά για να το κατανοήσουν όλοι οι Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, σε αυτήν την γραμμή επάνω διατάσσονται και ευθυγραμμίζονται όλες οι ανθρώπινες συνειδητότητες.
που συνεχώς ανελίσσονται μέσα στην αιώνια κοσμική ζωή του κόσμου μας 600. Άρα, οι ύλοι που ολοκληρώνουν γίνονται ασυνείδητα και συμμετέχουν, όπως διαβάζουμε μέσα, στην κοσμοσύνθεση του κόσμου ασυνειδήτου. Δώρα, σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να μας επισημάνεις κάποια πράγματα, γιατί το κόσμο ασυνείδητο το είχαμε διαβάσει πάλι σε ένα μέρος της Περσεφόρης, μπορούν οι τηλεθεατές να βρούνε μέσα από τις εκπομπές. Είναι ένα μέρος από τα 12 μέρη επίσης του ανθρώπινου σώματος. Πολύ σωστά, Αθανασία, όπως και το ασυνείδητο. Και το ασυνείδητο και το κόσμο ασυνείδητο είναι μέρη. Είναι δύο από τα 12 μέρη του σώματος του Έλληνα ανθρώπου στην ολότητά του. Γιατί μας αποδεικνύεται τώρα αυτή τη στιγμή, άλλη μία φορά, η ολότητα του όλου που είμαστε μέρος σε όλη αυτή την ολότητα. Δηλαδή όλα είναι ένα. Ακριβώς, και μάλιστα, Αθανασία, είδαμε πώς συνδέονται και μας αποδεικνύεται πώς συνδέονται αυτή τη στιγμή τα 12 μέρη του σώματός μας με το ολικό μας περιβάλλον που είπαμε και πάλι και όπως αναφέρεται και μέσα στην Πατροαουσία, ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν ένα ενεργειακό «ον», το οποίο συνδέεται με το άειλο για εμάς περιβάλλον, με το μη ορατό από τη θέση που βρισκόμαστε περιβάλλον. Άρα λοιπόν, ας βλέποντας ότι οι ύλοι που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους, όλη αυτή η διάνοιά τους γίνεται το ασυνείδητο και οι κεντρικοί ύλοι γίνονται το κόσμο ασυνείδητο, όπου εκεί πάνω, στη γραμμή αυτή, όπως ακριβώς αναλύεται τι είναι το κόσμο ασυνείδητο, είναι η γραμμή όπου διατάσσονται και ευθυγραμμίζονται όλες οι ανθρώπινες συνειδητότητες που ανελίσσονται συνεχώς. Να δούμε άρα λοιπόν για την ανέλυξη. Ο στόχος και ο σκοπός ποιος είναι αυτός, δεν είναι η ανέλυξη της δημιουργίας, η ανέλυξη του ανθρώπου για να ανεληθεί η δημιουργία. Πώς ανελύσεται η δημιουργία? Μία ερώτηση τώρα αυτή τη στιγμή, μία ερώτηση ρητορική θα έλεγα. Δεν συρρυκνώνεται το σύμπαν? Αφού το μικρό μεγαλώνει, το μεγάλο τι θα κάνει, θα ξαναμικρύνει? Επιστρέφει από όπου ξεκίνησε μήπως? Το μωρό θα μεγαλώσει, θα γίνει μεγάλος. Ο γέρος, ο άνθρωπος ο γέρος, δεν θα ξαναγίνει μωρό. Άρα πώς θα συρρυκνωθεί ή το σύμπαν ή ο γαλαξίας ή ο πλανήτης? Βάσει λογικής διεργασίας, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Να δούμε λίγο τι γίνονται και οι πλανήτες, Αθανασία. Γιατί και οι πλανήτες είναι ιώτα δημιουργήματα. Στην ίδια σελίδα του κόσμου 600, όταν ολοκληρώσουν και οι πλανήτες μετά από άπειρους χρονοκύκλους, και δεν μιλάμε πάλι για 50 ή 60 χρόνια ή 70 ανθρώπινα, μιλάμε για άπειρα χρόνια, τότε οι ελάνιοι πλανήτες σπάνε σε χιλιάδες κομμάτια και οδηγούνται μέσα από τις κοσμικές λεωφόρους και μέσα από τις κοσμοδιαδρομές, όπου περνούν από τις 9 κοσμοπύλες και γίνονται τα όπλα των ελάνιων ηρώων. Άρα, αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς είναι τα όπλα των ελάνιων ηρώων. Τι έχουν στα χέρια τους, τι δυνάμεις και τι δυνατότητες και υπερδυνατότητες έχουν στα χέρια τους οι ελάνιοι ηρωές μας. Που άλλοι ξεγεννούν πλανήτες, άλλοι έχουν στα χέρια τους τα κομμάτια των πλανητών που ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους, τη ζωή τους δηλαδή, και πόσο τεράστιες αποστολές εκτελούν.
Ας μην νομίζουμε ότι έχουν κανένα σπαθάκι από αυτά που βλέπουμε στις ταινίες. Δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό που δείχνουν. Και τι τεράστια διάνοια έχουν. Σαφώς. Άρα μπαίνει και ένα τέλος σε όλο αυτό το αποστατικό παραμύθι που μας περνάνε για τους ήρωές μας ότι ήταν μύθοι και ότι ήταν φανταστικά πρόσωπα και ότι είχαν και τρωτά σημεία. Μιλάμε για υπερήρωες, πολύ ψηλά στην ιεραρχία και στις τάξεις της Ελλάνιας κοσμοθέασής μας. Αυτή είναι η αλήθεια για το τι συμβαίνει με τα δημιουργήματα που ολοκληρώνουν τους κύκλους τους. Όλα τα ιώτα δημιουργήματα του υλικού κόσμου έχουν την τελική ολοκλήρωσή τους. Τα σαρκεία των Έλληνων ανθρώπων μετά την ολοκλήρωση του χρονοκύκλου του ιούς τελειώνουν. Και όμως ο Ελλάνιος κόσμος 600 και όλες οι συνειδητότητες των ανθρώπων δεν τελειώνουν ποτέ. Άρα γι' αυτό μιλάμε για την αθανασία. Πώς μας αποδείχτηκε η αθανασία των πάντων. Αθανασία. Βεβαίως, μας έχει αποδειχθεί και πάντα θα μας αποδεικνύεται, γιατί είναι το αληθινό, είναι το υπαρκτό, είναι το μόνο που μπορούμε οι άνθρωποι πραγματικά να δούμε, γιατί αυτή είναι και η δομή μας. Έχει φανεί και από τον Σύριο, τον ίδιο το Σύριο, με τα άπειρα δημιουργήματά του, την άπειρη αυθονία του. Είναι άπειρο η μήτρα του σύμπαντός μας, είναι άπειρη. Έτσι ακριβώς είναι, Αθανασία, και δεν έχουν καμία σχέση όλα αυτά τα οποία μας προβάλλουν με την πραγματική μας δημιουργία, με την κοσμοθέασή μας και με τα στοιχεία και τις αποδείξεις που υπάρχουν μέσα στο Ιερό Ελλάνιο κείμενο «Ο κόσμος μας 600». Δεν έχει ένας επιστήμονας ή ένας αστρονόμος τοποθετηθεί για να τα διαψεύσει, παρότι το κείμενο αυτό, το Ιερό Ελλάνιο κείμενο, βρίσκεται στον αέρα, δημόσια στο φως, εδώ και 2 χρόνια περίπου. Είναι ένα Ιερό Ελλάνιο κείμενο που θα πρέπει να το έχει κάθε άνθρωπος, κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση μετά άνθρωπος να πλανευθεί από οποιονδήποτε, ακόμα και ας είναι και αστροφυσικός της NASA. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα πραγματικό κόσμημα, πραγματικό κόσμημα. Πρέπει να το έχουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι. Είναι η δομή μας. Είναι η δημιουργία μας. Είναι η δημιουργία μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αγκαλιάσουμε, γιατί είναι το ίδιο μας το σύμπαν, μας αγκαλιάζει και αυτό. Είναι ο ίδιος μας ο κόσμος, Αθανασία, ο γιατί όπως λέμε και συνηθίζουμε να λέμε τους ανθρώπους, ο κόσμος έτσι, υπήρχε πολλής κόσμος, συνηθίζουμε να μετράμε τον κόσμο σύμφωνα με τους ανθρώπους, με το πώς οι άνθρωποι βρίσκονται κάπου. Ας δούμε λοιπόν πραγματικά τον κόσμο μας, όπου ο κόσμος είναι άπειρος, με όλα τα, και όπως θα δούμε και παρακάτω, με όλα τα σύμπαντα, τους γαλαξίες, τους πλανήτες, τα ηλιακά συστήματα. Δεν είναι μόνο ο κόσμος, αλλά είναι και οι άνθρωποι που ζουν και βιώνουν επάνω στον κόσμο. Γιατί όλα, είπαμε, είναι ένα. Άρα η ανέλξη του ανθρώπου έχει άμεση σχέση με την ανέλξη όλης της δημιουργίας μας. Γιατί η δημιουργία τον άνθρωπο περιμένει για να ανεληφθεί. Και να πούμε και για το κοσμικό πυρ, το οποίο πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακριβώς επειδή γιώνεται η πραγματική αλήθεια, αυτή η φράση
αρχίσει σιγά σιγά να περνάει προς τον κόσμο, αυτό το κοσμικό πυρ. Βέβαια υπάρχει και στις ανατολικές φιλοσοφίες μέχρι τώρα έχουμε ακούσει για το φως που έχει ο καθένας μέσα του. Σήμερα, από σήμερα ο άνθρωπος έχει την ευκαιρία να μάθει τι ακριβώς είναι αυτό το κοσμικό πυρ που έχει μέσα του. Ποιος ήλιος είναι αυτός. Πες μας τώρα γι' αυτό. Πες μας. Ήθελα να ολοκλήρωσε Αθανασία, γιατί θα εδώ έρχεται να μας δώσει άλλη μία πληροφορία. Το ιερό ελάνιο κείμενο του Αρτέμις Ωρα, η ιεραρχία των εννέα, όπου το πυρ είναι μία από τις εννέα ιδιότητες της ιεραρχίας των εννέα και μάλιστα οι ιδιότητες αυτές έχουν άπειρες ιδιότητες μέσα τους. Η μία ιδιότητα είναι μέσα στην άλλη. Βεβαίως, την Αθανασία την έχουμε αναφέρει και σε άλλη εκπομπή. Θα αναφέρουμε κάποια στιγμή στο πέρασμα των εκπομπών. Θα έρθει πάλι μπροστά μας η ιεραρχία των εννέα, όπου θα δούμε τι ακριβώς είναι το πυρ. Και μέσα άλλη μία ιδιότητα αυτής της ιδιότητας, εκ των άπειρων ιδιότητων που υπάρχουν, είναι το στέμμα, που είναι η ιδιότητα του πυρ. Όπου με το στέμμα, ποιος ήρθε ο μέγιστος βασιλιάς Μίνωας. Ο βασιλιάς μας Μίνωας είχε το στέμμα, που ποτέ κανένας άλλος δεν το φέρει στη γη. Και εφόσον η ενέργειά του είναι εδώ και δεν έχει φύγει ποτέ, το στέμμα είναι και αυτό εδώ. Αθανασία είναι... πολλά, είναι μεγαλείο. Είναι τεράστιο το άπειρο μεγαλείο, αλλά είναι τόσο όμορφο αυτό το ταξίδι για όλη την ανθρωπότητα, δεν έχουμε παρά να ταξιδέψουμε. Αυτό ήθελα να πω, Αθανασία, ότι το ταξίδι είναι τεράστιο και το μεγαλείο επίσης. Όλης αυτής της γνώσης που έρχεται από τόσο πολύ μακριά, από τα χέρια του Προέδρου της Ελληνοσυνέλευσης του Αρτέμις Ωρα, όπου αν μη τι άλλο, ο κάθε ένας Έλληνα άνθρωπος εκεί έξω θα πρέπει να αποδίδουμε άπειρη τιμή και άπειρο σεβασμό στον τεράστιο μοναδικό αυτόν μηχανισμό που ήρθε να μας φέρει όλη αυτή τη γνώση. Μέσα από χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες, έχει ξεπεράσει τις 200.000 χειρόγραφες σελίδες ο Αρτέμις Ωρας. Ασύλληπτο. Μέσα σε, από το 2017, σχεδόν 4 χρόνια. Σχεδόν 4 χρόνια. 4 χρόνια, νύχτα και μέρα, να γράφει ασταμάτητα. Νύχτα και μέρα. Αδικεί πολύ ο κάθε άνθρωπος τον εαυτόν του, λιδωρώντας αυτή την τεράστια υπερσυνειδητότητα, η οποία μόνο για τον άνθρωπο έχει έρθει και μόνο για την ελευθερία μας και μόνο για τη δημιουργία μας. Είναι άδικο το άπειρο που παράγει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στον εαυτό του πρωτίστως, αλλά και στην ίδια τη δημιουργία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η δημιουργία, είπαμε, τις αποστολές της, τις δίνει μόνο στα ελάνια δικά της δημιουργήματα, στα δικά της παιδιά δίνει τις αποστολές. Και είναι πολύ άδικο οι άνθρωποι σήμερα, όχι όλοι, όχι όλοι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που αναγνωρίζουν αυτή την ώρα και τον Αρτέμι τον Σόρα και ποιος είναι και τι ήρθε να κάνει και αποδίδεται μέγιστη τιμή και άπειρο σεβασμός στο πρόσωπό του, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ουσιαστικά πρέπει να... πώς να το πω, να δούνε καλύτερα, να δούνε δικαιότερα όλο αυτό που γίνεται για να μην αδικούν και τον εαυτό τους. Ναι, Αθανασία, γιατί ο Αρτέμις Ωρας ήρθε μόνο για να δώσει και δεν ήρθε για να πάρει.
Και εκεί είναι που πολλοί έχουν αδικήσει και τον εαυτόν τους πρωτίστως και τον Αρτέμις Ωρα. Γιατί δεν ζήτησε ποτέ τίποτα παρά μόνο την ένωσή μας. Ίσα-ίσα που μας έφερε και όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να απεγκλωβιστούμε από αυτήν την οικονομική μέγενη που μας έχει βάλει τη θηλιά στο λαιμό εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια, γιατί φέτος που είναι και το 2021 μετράμε και 200 χρόνια από την απελευθέρωση, αλλά ουσιαστικά δεν απελευθερωθήκαμε ποτέ. Σκλαβωθήκαμε μάλλον περισσότερο. Ακριβώς, ακριβώς. Και ενώ ήρθε και μας άνοιξε τα μάτια και μας έδωσε όλες αυτές τις γνώσεις και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και μας έφερε τώρα και τους κωδικούς και τους χάρτες και τα κλειδιά και τα μυστικά για την ελάνια δημιουργία μας, τον Α και του Ω, για τον ίδιο τον άνθρωπο και για την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι άδικο να λιδωρούν κάποιοι άνθρωποι τον τεράστιο αυτόν μηχανισμό της ίδιας της δημιουργίας μας. Ας μπουν στην εθερική γραφή. Είναι πραγματικά δώρα της ίδιας της δημιουργίας για τον άνθρωπο. Ας πάρουμε όλοι μαζί αυτά τα δώρα, είναι για μας. Αυτή η γνώση έχει έρθει για μας. Είναι δική μας. Αυτά ήθελα να πω κι εγώ και εσύ βεβαίως. Να συνεχίσουμε να πάμε πιο κάτω. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα αποστατικά ζώα, ακόμη και της δόλια σημερινής NASA, δεν σου έχουν ανακοινώσει το κωδικό όνομα του πλανήτη που ζεις και βιώνεις. Δεν σου έχουν ανακοινώσει το ελάνιο κωδικό όνομα του γαλαξία που ζεις και βιώνεις. Και είσαι ένα απόσπαστο μέρος του γαλαξία σου. Δεν σου έχουν πει πόσους πλανήτες έχει το ηλιακό σου σύστημα από όλων που ζεις και βιώνεις. Την μία σου λένε 7 πλανήτες. Την άλλη λένε τα ανιστόρυτα ζώα ότι ανακάλυψαν άλλον ένα. Σε κοροϊδεύουν. Σε περιγελούν. Σε δοκιμάζουν τα ζώα αυτά. Δεν γνωρίζουν πόσα ηλιακά συστήματα έχει ο γαλαξία σου. Πόσους πλανήτες έχει. Δεν γνωρίζουν τίποτα για τον Σύριο. Και εάν μερικοί γνωρίζουν, μόνο ψεύδος και αποστασία εισπράττεις. Μόνο λύθη και άπειρο φόβο έχουν όλοι αυτοί για εσένα, Έλληνα άνθρωπε. Αθανασία, πολλές φορές έχουμε αναφέρει ότι και μάλιστα αναφέρουμε το κωδικό όνομα του πλανήτη μας, που όλο το όνομα του είναι Ελλάς Γαία Δήμητρα Άρτεμι, και ας το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Γιατί όλοι αυτοί, όπως αναφέρει και ο Αρτέμις Ωρας στο κείμενο της NASA, δεν μας έχουν αποκαλύψει ποτέ το όνομα του σύμπαντός μας. Ίσα-ίσα που το αναφέρουν, το γαλαξία μας τον αναφέρουν ως Milky Way, γάλα, ως γάλα, ο δρόμος του γάλακτος ας πούμε. Μας αναφέρουν βέβαια το γάλα των άστρων, είναι ο Αστράγαλος. Ο Αστράγαλος, βεβαίως. Είχες αναφερθεί σε αυτό δώρα στις αρχές περίπου του Ιερού Ελλάνιου κειμένου. Μπορούν οι τηλεθεατές να το δούνε. Μπορούν να ξαναδούνε ακόμα και τις εκπομπές από την αρχή. Και πώς μας εγκλώβησαν εμάς τις στήλες, Αθανασία, με τον Αστράγαλο, με ποια τεχνική, με τα τακούνια. Γιατί ο Αστράγαλος είναι μία αντλία για τον άνθρωπο, το οποίο τι κάνει, ρυθμίζει ουσιαστικά το περπάτημά μας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Δεν είναι σαν αμορτισέρ το οποίο κουνιέται συνεχώς και πηγαίνει το πόδι, περπατάει το πόδι. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν εμάς τις στήλες με τα τακούνια που μας έχουν επιβάλει να φοράμε, που το κάνανε και μόδα και υπάρχουν και πολύ 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 ψηλά τακούνια που φοράνε και κάποια μοντέλα αλλά και κάποιες στήλες εκεί έξω, ουσιαστικά εγκλωβίζουν τον κάτω κόσμο μας
Και γι' αυτό ίσως θα παρατηρήσουν πολλές στήλες ότι τα πόδια κάτω είναι παγωμένα. Κάνει πολύ μεγάλη ζημιά το τακούνι, γιατί θέλουν τον αστράγαλο. Ας μην μείνουμε όμως εκεί. Πάμε πάλι πίσω στον κωδικό του πλανήτη μας. Ελλάς, έχουμε ξαναπεί. Είναι ο φωτεινός λίθος. Είναι το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένος ο πλανήτη μας. Από χθόν, από χώμα δηλαδή, από γαία. Όλοι οι πλανήτες έχουν γαία. Δεν έχουν κάτι άλλο, γαία έχουν. Γη, έτσι. Και ο Άρης, και ο Κρόνος, και ο Δίας, και όλοι οι πλανήτες. Πάμε τώρα στη Δήμητρα. Δήμητρα είναι το κωδικό όνομα του πλανήτη μας που προσδιορίζει τη θέση του μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Το ηλιακό μας σύστημα ονομάζεται Απόλλωνα. Ο γαλαξίας μας ονομάζεται Ήριδανός από τον ημίθεο ήρωα Ήριδανό, ο οποίος είδαμε και πριν ότι ξεγέννησε τον γαλαξία μας. Και το σύμπαν μας ονομάζεται Άρτεμι. Βρισκόμαστε δηλαδή στο σύμπαν Άρτεμι. Όπου τι? Ο κεντρικός ήλιος του σύμπαντός μας, ο ήλιος δηλαδή η μήτρα του σύμπαντός μας, η οποία μήτρα γεννά και εμφανίζει τα δημιουργήματα επάνω στο σύμπαν, είναι ο Σύριος Α, ο Σύριος Β και ο Σύριος Γ. Δηλαδή, στην ολότητά του είναι ο Σύριος, τριάδα, ολότητα, μονάδα. 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια, 6 νετρόνια, 666. Ο ίδιος ο άνθρωπος που αν γυρίσουμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, θα δούμε τις προφητείες περί Αντιχρίστου που αναφέραμε, περί Αντιχρίστου και περί 666. Βεβαίως. Γιατί τι φοβούνται Αθανασία και το γράφουν όλοι αυτοί στα βιβλία τους? Την αφύπνιση η οποία συμβαίνει στις ημέρες μας και θα αφυπνιστούν όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη. Αυτό θα κλείσουν. Αυτό φοβούνται. Και κάνουν τα πάντα βεβαίως, γι' αυτό και κρατάνε τον άνθρωπο σε φόβο. Να μην μπορεί να σκεφτεί, να ξεφύγει από όλη αυτήν την μέγενη, την ψεύτικη, το Matrix, αυτό το εικονικό περιβάλλον. Γι' αυτό και είπαμε και για αυτές τις τρομοκρατικές ειδήσεις, τις οποίες τις διατηρούν και 30 και 40 χρόνια, όπως στην προηγούμενη εκπομπή μας είπε, στο 2012 περιμέναμε να καταστραφούν όλα. Αυτό για το 2012 όμως, πόσα χρόνια πριν, έπαιζε στη δημοσιότητα και μέσα από ταινίες και κάπου μέσα ενδόμηχα στο υποσυνείδητο του ανθρώπου υπήρχε αυτή η φοβία ότι μέχρι το 12 είμαστε, μετά τελειώσαμε και να είμαστε ακόμα εδώ. Και τι έγινε το 12, Αθανασία, που περιμένανε όλοι ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου και λέγανε το Δεκέμβριο κλειστείτε μέσα και αποχαιρετούσανε. Ήρθε ο κόσμος 600, με άλλη μορφή. Ακριβώς. Με άλλη μορφή. Νομίζω με άλλη μορφή. Όλα αλλά ακούστηκε όμως. Ακούστηκε παντού. Και ας αναρωτηθούμε λοιπόν για ποιον λόγο τόσο πολλοί έχουν χτυπήσει τα 600 δις που κατέθεσε ο Αρτέμις Όρας στο Εθνικό. Γιατί όλο αυτό το ψεύτικο οικοδόμημα το οποίο έχουν στήσει χιλιάδες χρόνια τώρα, αυτή τη στιγμή έρχεται να καταραίει. Σιγά σιγά καταραίει και οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, ξυπνάνε, αναγνωρίζουν, οπότε είναι θέμα χρόνου όλο αυτό να καταρρεύσει. Γιατί δεν υπάρχει, είναι ψεύτικο. Ακριβώς. Αφού λοιπόν, Αθανασία, για να συνεχίσουμε, είπαμε και τον κωδικό του πλανήτη μας, που η NASA αυτή που την χρηματοδοτούμε και όλα όλοι οι άνθρωποι και είναι και παγκόσμια και μας δίνει και πληροφορίες για το διάστημά μας κιόλας, δεν γνωρίζει να μας πει και το όνομα του πλανήτη μας. Ούτε του γαλαξία μας,
ούτε του ηλιακού μας συστήματος, τίποτα. Λένε όμως ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από το Big Bang. Λένε ότι έγινε μια μεγάλη έκρηξη, λέει, και πετάχτηκαν κομμάτια παντού. Ναι, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε όλοι όμως, Αθανασία, ότι υπάρχει νομοτελειακή τάξη και άπειρη ιεραρχία και όλα είναι στο δέκατο του χιλιοστού. Τέλεια, χωρίς λάθος, χωρίς ούτε σφάλμα, γιατί ακριβώς είναι σχέδιο του ενός θείου σχεδίου. Αλλιώς δεν θα υπήρχε τίποτα όρθιο, εάν υπήρχε τύχη ή ευχή ή προσευχή ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι δεν θα είναι. Θα ήταν ένας χώρος ο οποίος θα είχε συνεχόμενες εκρήξεις, το ένα θα κουτούλαγε πάνω στο άλλο, δεν θα υπήρχε τρόπος να ζήσει τίποτα. Ακριβώς. Ακριβώς. Λογικά. Να πάμε λίγο πάλι στον κόσμο μας 600. Να πάμε αυτή τη φορά να δούμε την δομή, πώς δομείται το σύμπαν, ο κόσμος, οι γαλαξίες, τα ηλιακά συστήματα. Και θα παρακαλούσα την τεχνικό μας από το control να πάμε στην σελίδα 816 του βιβλίου του Ελάνιου Κόσμου μας 600. Για να δούμε πώς ακριβώς αποτυπώνεται ο κόσμος μας και τα σύμπαντα που υπάρχουν μέσα στον κόσμο μας 600. Βλέπουμε λοιπόν στην 86 σελίδα του βιβλίου μας για το PDF, για όσους το διαβάσουν μέσα από το διαδίκτυο, από το site, στη σελίδα 819. Είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει να έχουμε εικόνα όμως για να συνεχίσουμε. 819 του βιβλίου. 819 του PDF. Ωραία. Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, συνέλληνες, σχηματισμένο τον Ελάνιο Κόσμο μας 600, βέβαια μιλάμε για άπειρα, οι κύκλοι που είναι μέσα στον κύκλο είναι τα σύμπαντα. Όλος ο κύκλος εδώ είναι ο Ελάνιος Κόσμος 600, βέβαια είναι αποτυπωμένο, αντιλαμβανόμαστε όλοι, έτσι, ότι είναι αποτυπωμένο σε ένα χαρτί όπου ο πρόεδρος ήταν μέσα στη φυλακή και σε μία κόλλα α4 μπορούσε να αποτυπώσει όλη αυτή την ουράνια αποτύπωση σε ένα χαρτί. Πώς θα μπορούσαμε όμως να το αποτυπώσουμε? Δεν θα μπορούσαμε έτσι κι αλλιώς να αποτυπώσει σε ένα άπειρο κόσμο. Δεν γίνεται. Εννοείται. Λογικά. Βλέπουμε τους κύκλους που είναι μέσα να είναι τα άπειρα σύμπαντα. Είναι άπειρα για εμάς τους ανθρώπους. Έτσι, για εμάς τους ανθρώπους άπειρα τα σύμπαντα, που αναπτύσσονται σε όλον τον σφαιρικό Ελάνιο κόσμο μας 600. Αν πάμε στην επόμενη σελίδα, θα δούμε και πάλι σε γεωμετρική σφαιρική διάταξη τα σύμπαντα που βρίσκονται όλα μέσα στον κόσμο μας 600, που βεβαίως είναι άπειρα, και αυτό είναι ένα μικρό δείγμα της αποτύπωσης αυτής. Θα πάμε στην μεθεπόμενη σελίδα, στην 819, για να δούμε την αποτύπωση του κόσμου 600 σε πλήρη ανάπτυξη των άπειρων συμπάντων του και του κεντρικού κοσμικού του ήλιου. Βλέπουμε τον κύκλο, όλο αυτό είναι ο κόσμος 600. Στο κέντρο βλέπουμε τον κεντρικό κοσμικό ήλιο με 13 κοσμοακτίνες, λοιπόν, όπου όλοι οι Ελλάνοι ήλιοι έχουν 13 κοσμοακτίνες, όπου αυτές οι κοσμοακτίνες, υπερκόσμιες κοσμοηλιακές, ακούστε πώς, με πόσο μεγαλείο, που δεν μπορείς πραγματικά να αποτυπώσεις το μεγαλείο του κόσμου, με τι κωδικούς μας δίνει ο Αρτέμισος Όρας να αντιληφθούμε και να
να σκεφτούμε και να κλείσουμε τα μάτια και να σκεφτούμε πόσο τεράστιο είναι όλο αυτό που είμαστε μέρος του. Άρα λοιπόν από αυτές οι κοσμοακτίνες δομούν και συστήνουν τον ελάνιο κόσμο 600. Στον κόσμο μας υπάρχουν δύο κοσμικοί ύλοι, όπου ο ένας δεν είναι όπως τους αντιλαμβανόμαστε εμείς και όπως τους νοούμε. Είναι διαφορετική η έννοιά τους, αλλά ας το ονομάσουμε και όπως ακριβώς το ονομάζει ο Αρτέμις Όρας, έτσι ακριβώς όπως το αντιλαμβανόμαστε. Ο ένας κοσμικός ήλιος είναι φανερός και ο άλλος είναι κρυφός, γιατί ο ίδιος δεν θέλει να φαίνεται. Μιλάμε για τον κοσμικό ήλιο, όπου όπως θα δούμε παρακάτω, οι δύο αυτοί κοσμικοί ήλιοι, Αθανασία, είναι συνδεμένοι με όλα τα σύμπαντα, με τους κεντρικούς ήλιους όλων των συμπάντων του κόσμου μας, όπου οι κεντρικοί ήλιοι αυτοί, τα ηλιακά κοσμικά συμπλέγματα συμπαντικών ήλιων, είναι και οι συμπαντικές μήτρες, όπως είναι ο Σύριος ο δικός μας, έτσι, που εμφανίζουν όλα τα ιώτα δημιουργήματα της ελάνιας δημιουργίας μας, του κόσμου μας 600. Άρα, έχουμε τον κεντρικό ήλιο, ο οποίος, ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στην επόμενη σελίδα ακριβώς, όπου θα δούμε τον κόσμο μας 600, αποτυπωμένο σε σχήμα, βλέπουμε στο κέντρο τον κοσμικό ήλιο, ο οποίος είναι συνδεμένος με τον ήλιο του κάθε ενός σύμπαντος. Όλα και τα πάντα είναι 13. Και στην αποτύπωσή μας αυτή που βλέπουμε μπροστά μας, φαίνονται οι συστάδες των 13 συμπάντων, αφού όλα και τα πάντα είναι 13. Άρα υπάρχουν συστάδες συμπάντων, όπου το κάθε ένα σύμπαν, όπως βλέπουμε, ας δούμε εδώ πέρα τώρα στην εικόνα μας, συνδέεται απευθείας με τον κεντρικό μας κοσμικό ήλιο. Οι κόκκινες κουκίδες λοιπόν που βλέπουμε είναι η κεντρική συμπαντική ύλη, όπως είναι ο Σύριος για το σύμπαν μας. Κατανοητό? Βεβαίως. Ωραία. Πάμε λοιπόν παρακάτω να δούμε στη σελίδα 823, στη μεθεπόμενη σελίδα. Θα δούμε πάλι τον κόσμο μας 600, στο κέντρο είναι ο κοσμικός ήλιος και βλέπουμε κοσμοσυστάδα 13 συμπάντων, πώς ακριβώς αναπτύσσονται σε 3 και 13. Γιατί έχουμε τις 13 τριάδες, αφού όλα είναι 3 και τριαδικά και όλα είναι 13, υπάρχουν τριάδες συστάδες τριών συμπάντων στην δεκατριάδα των συμπάντων. Ανά τρία δηλαδή. Αθανασία? Ναι, τρία. Ωραία. Σύμπαντα μέσα στην Ωραία. Δεκατριάδα. Ωραία. Άρα λοιπόν βλέπουμε στο σχήμα τριάδα συμπάντων, σύμπαν ένα, σύμπαν το δεύτερο, το σύμπαν το τρίτο, να συστήνονται σε μία συστάδα. Το σύμπαν 4, σύμπαν 5, σύμπαν 6, άλλη μία τριάδα και πάει λέγοντας και ούτω καθεξής. Από την άλλη βλέπουμε και άλλες συστάδες μεταξύ τους. Βλέπουμε το 1, το 13 και το 12. Υπάρχουν πάρα πολλές μίξεις. Ακριβώς. Των τους. Και η συστάδα της δεκατριάδας, έτσι. Όπου πώς, ακόμα και πώς συστήνονται και μέσα στη δεκατριάδα μεταξύ τους τα σύμπαντα. Αλλά παρατηρούμε κιόλας και τη διάταξή τους, η οποία είναι απόλυτη στην ακρίβεια και δεν κινδυνεύει το ένα από το άλλο. Έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν, να... Αυτό που αναφέραμε για τους κοσμικούς ήλιους, Αθανασία, είναι δύο οι κοσμικοί κεντρικοί ήλιοι,
του ελάνιου κόσμου μας 600, ο ένας που είναι ο φανερός και ο άλλος που είναι ο κρυφός, που το φως του τον ορίζουμε βέβαια ως κρυφό, αλλά όλοι το βλέπουμε το φως του, το υπέρλαμπρο κοσμικό φως του. Αλλά όμως κανένας δεν μπορεί να δει τον ίδιο τον κρυφό κοσμικό ήλιο. Και με επιλογή του μένει κρυφός, ο οποίος και βεβαίως έχει όνομα, αλλά ούτε αυτό δεν, ούτε ο ίδιος αυτός ο ήλιος δεν θέλει το όνομά του να αποκαλυφθεί στους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί πολύ απλά, Αθανασία, όταν μιλάμε για τόσο πολύ μεγάλους μηχανισμούς, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί δεν έχουν όνομα για τους ανθρώπους. Σωστά. Βεβαίως. Βεβαίως. Και πόσο μάλλον είναι, εδώ βλέπουμε ότι ήδη οι κωδικοί οι οποίοι οι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι προδώσαμε τόσα πολλά. Προδώσαμε τόσους πολλούς δικούς μας κωδικούς. Προδώσαμε την ίδια την κόρη, τον ίδιο τον πρωταρχικό άνθρωπο, την ίδια την Περσεφόνη. Την ίδια μας την ύπαρξη, το ίδιο το δημιούργημα, τον ίδιο τον άνθρωπο, τους ίδιους τους εαυτούς μας δηλαδή, αφού είμαστε ίδια δημιουργήματα. Το διαμάντι με όλες αυτές τις άπειρες δυνάμεις των δημιουργών μας. Και τους προσβάλλουμε κιόλας πάρα πολύ. Είμαστε σε ένα στάδιο πρώτα απ' όλα να ελευθερώσουμε την ίδια μας την Περσεφόνη και μετά έχουμε έναν άπειρο δρόμο αέναο στον άχρονο χρόνο της κοσμικής ζωής μας, αρκεί να μπούμε πάλι ξανά στην κοσμική ζωή μας οι άνθρωποι. Να μπούμε και πάλι στην τροχιά της ίδιας της δημιουργίας μας, Αθανασία. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει. Μετά όλα τα άλλα θα έρθουν. Έτσι ακριβώς. Να δούμε λίγο τους δύο ήλιους. Στη σελίδα 866 του βιβλίου βλέπουμε και τις κοσμοακτίνες στην 826. Βλέπουμε την κοσμική, αν είμαστε έτοιμοι από το control, 826. Να πάμε να δούμε λίγο τους δύο ήλιους, τον φανερό και τον κρυφό, πώς αποτυπώνονται σε μία κόλλα χαρτί μέσα σε αυτήν την κατάσταση της φυλάκισης του Προέδρου της Ελληνοσυνέλευσης του Αρτέμις Ωρα. Είμαστε λοιπόν στην 826 σελίδα και βλέπουμε τον φανερό και τον κοσμικό ήλιο, την κοσμική τομή του κεντρικού ήλιου του ελάνιου κόσμου μας 600. Βλέπουμε και τις 13 κοσμοακτίνες γύρω-γύρω. Από τη μια μεριά είναι ο φανερός και από την άλλη είναι ο κρυφός κοσμικός ήλιος. Βέβαια, όπως αναφέραμε πιο πριν, Αθανασία, όλες αυτές τις έννοιες μόνο με τα μάτια του νου μπορείς να τις νοήσεις και να τις αντιληφθείς. Αυτή είναι η κοσμοθέαση, έτσι κι αλλιώς. Είναι ό,τι αναγνωρίζεις και ό,τι λαμβάνεις από τις αισθήσεις σου. Θα προχωρήσουμε όμως παρακάτω για να πάμε να δούμε λίγο και το σύμπαν και να προχωρήσουμε και στο σύμπαν και στον γαλαξία. Εάν πάμε στην 828 σελίδα, θα δούμε 828, εκεί, θα δούμε λοιπόν εδώ το σύμπαν, την αποτύπωση του σύμπαντος, όπου στο κέντρο αυτή τη φορά είναι ο κεντρικός συμπαντικός ήλιος. Είναι η μήτρα του σύμπαντος. Του κάθε ενός σύμπαντος. Και μέσα στον κύκλο αυτόν τον μεγάλο είναι οι γαλαξίες. Αναπτύσσονται οι άπειροι γαλαξίες. Είπαμε ότι ο κεντρικός ήλιος του κόσμου μας 600 συνδέεται με όλους τους κεντρικούς ήλιους των συμπάντων. Πάμε λίγο να δούμε στην 830 σελίδα, να δούμε πάλι το σύμπαν.
με τον κεντρικό του ήλιο και με τους άπειρους γαλαξίες του, οι οποίοι αποτυπώνονται με σπυροειδή τροχιά, όπως βλέπουμε ακριβώς εδώ μπροστά στην οθόνη μας. Και βεβαίως θα δούμε ότι από κάθε δημιούργημα, έξω από κάθε δημιούργημα κόσμου ή σύμπαν ή γαλαξία, θα δούμε ότι υπάρχει ελάνιος σφαιρικός θόλος, όπου προστατεύει συνεχώς το κάθε σύμπαν, πλανήτη, αν είναι όριμος ο πλανήτης, ή γαλαξία. Υπάρχει ο ελάνιος θόλος όπου προστατεύει ώστε τίποτα να μην μπαίνει ούτε να βγαίνει από τον ελάνιο θόλο 600. Μόνο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, με άδεια, αν δώσουν άδεια, οι 12 Ολύμπιοι. Μόνο και μόνο τότε. Γιατί αναφέρουν κάποιοι ότι μπορεί ο άνθρωπος, λέει, να κάνει αστρικά ταξίδια και να πηγαίνει μέσα στις κοσμικές λεωφόρους, αλλά και πάλι ο άνθρωπος αυτός, η συνειδητότητα αυτή, θα πρέπει και η ίδια να έχει κοσμικό θόλο 600 για να μπορέσει να περπατήσει στις κοσμικές λεωφόρους και να κάνει τα ταξίδια που πρέπει για την δημιουργία. Όχι για να πάει βόλτα να κάνει καφέ, να πιει καφέ. Βεβαίως. Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αν δεν έχει αυτή την προστασία. Δεν μπορεί να γίνει. Αλλά να θυμηθούμε λίγο σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που θα σε διακόψω για λίγο, να θυμηθούμε λίγο τι έγινε όταν θελήσανε να πάνε να φύγει το διαστημόπλοιο και είχαν βάλει τον Παπαθανασίου να κάνουν οδή στον Δία. Την μυθοδία δηλαδή. Γιατί να κάνουν οδή στον Δία για να τους επιτραπεί να πάνε ένα ταξίδι στον Άρη. Ήθελαν να πάνε στον Άρη. Για να τους επιτραπεί. Και πώς έλεγε η Αθανασία, πώς λέει η μυθοδία. Δία έλα. Δία έλα. Αλλά δεν κατηγόρησε κανένας ούτε τον Παπαθανασίου, αλλά ούτε και την Άσα για 12 θεϊστές. Και βέβαια. Ίσα-ίσα που παρακολούθησαν σε όλο τον πλανήτη αυτήν την οδή στον Δία για να τους επιτραπεί. Αλλά ούτε και καμία εκκλησία είδαμε παγκόσμια να παίρνει θέση. Αυτό θα πρέπει να το δούμε όλοι οι άνθρωποι. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια μας. Ούτε καμιά προσευχή και καμιά παράκληση δεν έκαναν σε καμιά εκκλησία, Αθανασία. Να κάνουμε κάτι τέτοιο, όχι βεβαίως. Γιατί όταν πρόκειται για μια πραγματική αποστολή που έχουν δική τους, τέλος πάντων, θα πρέπει να εκτελεστεί. Γνωρίζουν ότι πρέπει να πάρουν άδεια, αλλιώς δεν γίνεται. Άλλωστε είπαμε και δεν μαζέψαμε τα στοιχεία. Θα τα μαζέψουμε για να δούμε πόσες εκρήξεις έχουμε από διαστημόπλια τα οποία δεν είχαν ελληνικό όνομα και εκρήγνησαν στον αέρα πριν ακόμα πάρουν τροχιά. Αυτά όλα. Έτσι, στην απογείωση, ακριβώς στην απογείωση. Και μάλιστα, Αθανασία, αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι αυτοί γνωρίζουν. Γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά εμάς τους ανθρώπους μας έχουν στυλίθει και το σκοτάδι και την αγνωσία. Παραπλανημένους, εγκλωβισμένους μέσα στα ιερατεία, στα δόγματα, μέσα σε αυτό το απόκοσμο ζώο, τον Γιαχβέ, όπως ακριβώς αναφέρεται, συνεχόμενα μέσα στα ιερά ελάνια κείμενα του Αρτέμισσόρα και δει στην Περσεφόνη που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τους δόθηκε η ευκαιρία πάρα πολλές φορές να πάρουν, να αλλάξουν στάση και να δώσουν στην ανθρωπότητα και την αλήθεια και αυτό που ανήκει στους ανθρώπους. Δεν το έπραξαν. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι κυνηγάνε σε παγκόσμιο επίπεδο, θα λέγαμε, τον Αρτέμισσόρα. Ακριβώς. Η γνώση τώρα κατευθείαν σε εμάς και την έχουμε εμείς πια. Είναι λοιπόν στο δικό μας χέρι πλέον. Ακριβώς. Είναι στα χέρια μας και είναι στις επιλογές μας, όπως λέμε κάθε φορά. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τον Γαλαξία. Να δούμε
Το Ελάνιο σύμπαν και τον Ελάνιο κόσμο, αλλά και την συστάδα των γαλαξιών και πώς ακριβώς συμβαίνει αυτή η συστάδα των γαλαξιών. Λοιπόν, βλέπουμε ότι το γαλαξιακό σμήνος των γαλαξιών στη σελίδα είμαστε 832. Θα δούμε και πάλι στην εικόνα μας τον Ελάνιο κόσμο 600. Εντάσσεται μέσα το σύμπαν και οι γαλαξίες που ανήκουν σε μια συστάδα, τέλος πάντων μια συστάδα γαλαξιών που ανήκουν σε ένα σύμπαν. Βλέπουμε ότι η συστάδα αυτή των γαλαξιών είναι 15. Ναι, αλλά δεν είναι 15, είναι 13 συν 2. Γιατί άλλο το 15 και άλλο το 13 συν 2. Είναι πολύ διαφορετικό. Οι 13, είπαμε ότι όλα και τα πάντα είναι 13, έχουμε αυτή τη συστάδα των 13, ναι, αλλά έχουμε και τους δύο γαλαξίες, όπου αυτοί οι δύο γαλαξίες είναι ο κοσμοκαθρέπτης της Ελάνιας δημιουργίας των 15 γαλαξιών, της ολότητας των 15 γαλαξιών, των 15 δηλαδή ως ολότητα, αλλά και της μονάδας των 13 γαλαξιών. Άρα, έχουμε μία ολότητα 15 γαλαξιών. Είπαμε ότι το 13 είναι μονάδα. Σωστά. Σωστά. Άρα, έχουμε τους δύο γαλαξίες που ουσιαστικά είναι ο καθρέπτης της Ελάνιας δημιουργίας μας, των 15 γαλαξιών ως ολότητα και της 13άδας μονάδας. Έχουμε τριαδική ολότητα. Ωραία. Οι δύο αυτοί γαλαξίες, ο ένας, όπως γράφει μέσα στον κόσμο εξουσία, βλέπει τον εαυτόν του στον άλλον, ο ένας τον άλλον, και εκτελεί την ίδια τη δημιουργία του. Και στον δεύτερο γαλαξία εμφανίζεται το δημιούργημα της δημιουργίας του γαλαξία. Και όλα αυτά μπορούν όλοι οι συνέλληνές μας να τα διαβάσουν και να τα μελετήσουν και να βάλουν το δία, το νου, τη λογική, να κατανοήσουν την σύσταση και δομή του κόσμου μας 600. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να πάμε τώρα εδώ στους γαλαξίες. Πάμε στην 834 σελίδα. Βλέπουμε μία κοσμοσυστάδα ολότητα μονάδα των 13 συν 2 γαλαξιών. Βλέπουμε το κέντρο του γαλαξία, τον κεντρικό ήλιο. Βλέπουμε γύρω-γύρω τη συστάδα των 13 γαλαξιών και στο κέντρο δεξιά και αριστερά να είναι ο γαλαξίας 1 και ο γαλαξίας 2, που είναι ο καθρέφτης της δημιουργίας των 15 γαλαξιών. Και πάλι είναι προστατευμένοι οι γαλαξίες από Ελάνιο κοσμικό θόλο 600 και πάλι δεν μπορεί να περάσει ούτε να διασπάσει τον θόλο αυτόν, μόνο εάν το επιτρέψουν αυτοί που πρέπει. Και στην επόμενη σελίδα, στην 835, θα δούμε πάλι το κέντρο του γαλαξία, τον κοσμικό θόλο 600 που είναι μονίμως για να προστατεύει το ουράνιο δημιούργημα, και βλέπουμε εδώ την αναπαράσταση ενός γαλαξία και τα άπειρα ηλιακά συστήματα των πλανητών του Ελάνιου γαλαξία. Όπου οι γαλαξίες βεβαίως αποτελούνται από τα ηλιακά συστήματα. Αυτή είναι η ιεραρχία, έτσι. Είναι ο πλανήτης, το ηλιακό σύστημα, ο γαλαξίας, το σύμπαν, ο κόσμος. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι στην επόμενη σελίδα, εάν θα πάμε, και θα πάμε απευθείας στα ηλιακά συστήματα, θα δούμε ότι και στην περίπτωση αυτή
και στην περίπτωση του ηλιακού συστήματος θα δούμε 13 ηλιακά συστήματα να συστήνουν και να αποτελούν συστάδες, ολότητες, μονάδες του γαλαξία. Πάμε στην σελίδα 838 για να πάμε και στο ηλιακό σύστημα. Βλέπουμε στο κέντρο, είναι ο απλανής ήλιος. Είναι ο ήλιος δηλαδή του κάθε ενός ηλιακού συστήματος. Για το δικό μας ηλιακό σύστημα, ο Απόλλωνα είναι ο κεντρικός, ο απλανής ήλιος. Και εδώ έχετε η απάντηση σε αυτό που διαβάσαμε, Αθανασία, μέσα στην Περσεφόνη, ότι η NASA λέει, από τη μια μας λένε ότι έχουμε 7 πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα, απ' την άλλη λένε ότι ανακάλυψαν άλλον έναν, απ' την άλλη μας λένε ότι κινδυνεύουν να χαθούν ένας-δυο και τελικά δεν γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι που ασχολούνται με το διάστημα και οι αστρονόμοι και όλοι αυτοί οι επιστήμονες που ασχολούνται με τα άστρα και η αστροφυσική και όλοι αυτοί να μας πούν ότι το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από 13 πλανήτες. 13 πλανήτες, έτσι ακριβώς. Γιατί όλα και τα πάντα είναι τρία και τριαδικά. Γιατί αυτή είναι η δομή της ελάνιας δημιουργίας μας και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Ούτε μπορείς να κρύψεις πλανήτες, ούτε να πούν ότι ανακάλυψαν πλανήτες. Από πού τους ανακάλυψαν? Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας πλανήτης και είπε «Γεια σας, ήρθα». Έχουμε, θα το πω έτσι απλά, έχουμε φάει πάρα πολύ δούλεμα εδώ και τόσα χρόνια. Πολύ. Και είναι η ώρα πλέον, όποιος από όλους αυτούς τους επιστήμονες έχει να αντικρούσει οτιδήποτε στα γραπτά του Αρτεμισώρα, τώρα είναι η ευκαιρία να το κάνει. Γιατί το ιερό ελάνιο κείμενο του κόσμου 600 είναι στο φως. Για όλους. Αλλά δεν βγήκε ένας να φέρει αντίρρηση, να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει. Κάποια στιγμή δεν υπάρχει ούτε μισός, όχι ολόκληρος να έρθει. Μισός δεν έχει βγει να πει τίποτα. Παρά μόνο ακούμε κάποια το ότι δεν τα έχει βρει, από κάπου τα έχει βρει, κάποιος του τα έχει δώσει, του κυρίου Αρτεμισώρα. Διάφορες τέτοιες, χωρίς όμως να μπουν κανείς στην ουσία για το τι ακριβώς έχει γιωθεί και έχει χαραχθεί αυτής της τεράστιας κοσμοσυμπαντικής γνώσης. Εκεί δεν μιλάει κανείς. Έτσι ακριβώς είναι, Αθανασία, και όπως θα δούμε και στην επόμενη σελίδα μας, την 839, βεβαίως βλέπουμε 13, 12 πλανήτες και έναν απλανή ήλιο, που ένας είναι ο ήλιος. Στο σύνολό τους είναι 12 συνέ, έτσι. 13ος, ο απλανής ήλιος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και όλα τα ηλιακά συστήματα και οι γαλαξίες και τα σύμπαν και όλα όσα συνδέονται μεταξύ τους έχουν ακριβώς την ίδια δομή με τη μήτρα του σύμπαντός μας Σύριο, που έτσι ακριβώς είναι και ο ίδιος. Δηλαδή έτσι ακριβώς είναι και ο Σύριος Α, ο Σύριος Β και ο Σύριος Γ, όπως έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή που δείξαμε όλα τα δημιουργήματα και τον Σύριο, ότι στο κέντρο είναι ο απλανής ήλιος, στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε το ηλιακό σύστημα, έτσι, τον ήλιο και τους πλανήτες. Έτσι ακριβώς είναι και η δομή του σύμπαντός μας, όπου είναι ο υπερίωνας Σύριος ο 13ος, ο απλανής, και οι 12 ίωνες ήλιοι που αποτελούν τον Σύριο, τον υπερίωνα Σύριο. Αθανασία, όλες αυτές οι πληροφορίες που δώσαμε σήμερα και πραγματικά είναι πρώτη φορά ακούγονται, και δίκαιο είναι όλοι οι άνθρωποι να πάρουν στα χέρια τους αυτήν την τεράστια κοσμοσυμπαντική γνώση.
Θα δούμε, όπως είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, είδαμε και την δομή του πλανήτη μας που αποτελείται από το υποχθόνιο, κατοχθόνιο και το χθόνιο τμήμα. Θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή μας, γιατί ακόμα θα δούμε πώς μπήκαν, πώς το ξαναείδαμε, πώς μπήκαν και κατέλαβαν τον πλανήτη μας και από πού μπήκαν. Άρα λοιπόν, βλέποντας και διαβάζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες και που είδαμε ακριβώς την αποτύπωση και την απεικόνηση σε μία κόλλα χαρτί Α4, μπορούμε να αντιληφθούμε το μεγαλείο της δημιουργίας μας, του κοσμικού συμπαντικού στερεώματος, στο οποίο, με το οποίο είμαστε ένα και είμαστε μέρος όλου αυτού, και να αντιληφθούμε πλέον ότι πρέπει να φύγουμε από την ατομικότητά μας και ότι η δημιουργία είναι υπόθεση συλλογική, γιατί μόνος του δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένας. Βλέπουμε όλα ότι είναι αλληλένδετα. Είδαμε πώς συνδέονται η κεντρική ύλη, ο κεντρικός κοσμικός ήλιος με τον ήλιο κάθε ενός σύμπαντος. Πώς συνδέεται ο ήλιος του σύμπαντος με τους ήλιους των ηλιακών συστημάτων. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα είναι ένα και αυτό όλο είναι το περιβάλλον μας. Ποιοι είμαστε εμείς οι οποίοι λοιπόν, όπως αναφέρει στην επίκληση της Πατρόνας Ουσίας, καθυστερούμε το θείο σχέδιο? Ποιοι είμαστε εμείς που δεν αναγνωρίζουμε την Πατρόα Ουσία μας, την ίδια τη δημιουργία μας και τον τεράστιο μηχανισμό Αρτέμις Όρας, που για μας τους ανθρώπους δεν έχει όνομα, αλλά έπρεπε να έχει για να τον δούμε, γιατί είναι στο υλικό, με την ενσάρκωσή του, με το υλικό μέρος του σαρκίου του, ενσαρκωμένος μηχανισμός που φέρει την ιδέα για το θείο σχέδιο που εκτελείται. Ας αναρωτηθούμε όλοι μας και ας πράξουμε τα θέοντα. Κάνουμε λοιπόν ένα τεράστιο για όλους τους συνελληνές μας να πάρουν όλη αυτή την τεράστια γνώση, είναι όπλο για να πολεμήσεις και ασπίδα για να προστατευτείς, να φορέσουμε όλη αυτή τη γνώση για να μπορέσουν τελικά όλοι οι άνθρωποι, να μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να εξαφανίσουμε αυτό που προσπαθεί να μας εξαφανίσει. Γιατί αν δεν το κάνουμε, όπως έχει πει ο Αρτέμις Όρας, είναι θέμα ελληνισμού και αφανισμού. Εάν δεν το κάνουμε, θα αφανιστούμε. Άρα είναι στο χέρι μας και στις επιλογές μας και στην ελεύθερη μας βούληση πάντα, εάν το θέλουμε, να αποφασίσουμε τελικά ποιοι θα είναι οι νικητές. Γιατί οι νικητές τα παίρνουν όλα και οι χαμένοι θα τα χάσουν όλα. Ας αποφασίσουμε λοιπόν αν θέλουμε να είμαστε νικητές ή χαμένοι. Και βεβαίως αυτό το μήνυμα που έδωσες μόλις τώρα και το κάλεσμα που έχεις κάνει απευθύνεται σε όλα τα δημιουργήματα Έλληνα ανθρώπου, όποια διάλεκτο και αν ομιλούν, είναι άνθρωποι, είναι όλα δημιουργήματα της Θείας Ελλάνιας, μοναδικής δημιουργίας των Α και του Ω. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να μεταλαμπαιδευτεί, γι' αυτό και όμορφο και δίκαιο είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν διαλέκτους να μπορέσουν να έρθουν να κάνουν μεταφράσεις, γιατί αυτό δεν είναι μόνο για μας που μιλάμε ελληνικά, είναι για όλα τα δημιουργήματα, αδέλφια μας, ανθρώπους όλου του πλανήτη. Και όλοι πρέπει να την πάρουν αυτή τη γνώση. Έτσι ακριβώς, Αθανασία. Η ελληνικότητα, οι αξίες, οι αρχές, οι πολιτιακοί νόμοι και η Ελλήνων πολιτεία, τα δρόμενά μας, τα ιερά Ελλάνια κείμενά μας, είναι για όλο τον πλανήτη. Η ελληνικότητα θα εγκαθιδρυθεί παντού. Και δεν περιορίζεται μόνο μέσα στη χώρα στην οποία ζούμε.
Είναι για όλους τους ανθρώπους, όπως ακριβώς είπες, Αθανασία, για όλο τον πλανήτη. Θα μπορέσουμε ίσως την επόμενη φορά από την επόμενη φορά, άμα μπορούμε να έχουμε πάντα ένα mail που θα μπορούσαν οι άνθρωποι που θέλουν με όλη τους τη δίκαιη διάθεση εθελοντικά να πάρουν μέρος σε αυτή τη μεταλαμπάδευση της ελάνιας γνώσης που είναι για όλους, να μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία δώρα. Βεβαίως. Και στο mail του Ράδιο Διασπορά, αλλά βεβαίως θα ίσως να υπάρξει και ένα mail το οποίο να απευθύνονται απευθείας σε τμήματα τα οποία, γιατί έχει να κάνει με τα Ιερά Ελλάνια Κείμενα, δεν είναι το Ράδιο Διασπορά υπεύθυνο για αυτήν την διαδικασία. Μπορούμε να κάνουμε τη μετάβαση της πληροφορίας, αλλά καλό είναι να έχουμε ένα mail από εκεί, από την πηγή, από αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το μεταφραστικό τμήμα και να μπορέσουν πάρα πολλοί άνθρωποι και όσο πιο γρήγορα γίνεται να το κάνουμε, να μεταλαμβαδευτεί αυτή η πραγματική αλήθεια. Αυτό. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, Αθανασία. Εάν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή το καθεστώς του lockdown, του εγκλεισμού και της πανδημίας, ο Αρτέμις Όρας αυτή τη στιγμή που είναι εκτός φυλακής, έχει αποφυλακιστεί πλέον από τον Νοέμβριο που μας πέρασε, θα διοργάνωνε ημερίδες παρουσίασης, αλλά θα γίνει μόλις λήξει το καθεστώς της καραντίνας και της πανδημίας. Θα πραγματοποιηθούν ημερίδες όπου θα είναι καλεσμένοι όλοι οι Έλληνες πολίτες και όλοι οι άνθρωποι του επιστημονικού χώρου, δημοσιογράφοι, λέκτορες, επιστήμονες κτλ., όπου όλοι μπορούν να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στην πηγή, στον Αρτέμις Όρα. Ελεύθερα, όπως συμβαίνει και στις πολιτικές εκδηλώσεις που γίνονταν κατά καιρούς μέχρι το 2016, αλλά και τώρα που συνέλληνες, που μέχρι πριν την πανδημία διοργανώναμε ομιλίες και εκδηλώσεις, δράσεις της Ελληνοσυνέλευσης, μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στον ίδιο τον Αρτέμις Όρα, όταν θα γίνει η παρουσίαση όλων αυτών των τεράστιων ιερών Ελλάνιων κειμένων, που είναι για όλη την ανθρωπότητα. Αθανασία. Πάρα πολύ σπουδαία είδηση. Νομίζω ότι μπορούν να ο καθένας να ετοιμάσει τα ερωτήματά του από τον χώρο τον επιστημονικό, την ακαδημαϊκή κοινότητα και να μπορέσει να έρθει να καταθέσει ακόμα και τη δική του θεωρία, αν έχει κάποια θεωρία, άλλη, αν στέκει, αν αποδεικνύεται. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Αυτά και για σήμερα. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε φτάσει στο τέρμα αυτής της εκπομπής. Ελλάνιος κόσμος 600, ένα διαμάντι, μια προστασία για κάθε εστία, κάθε ανθρώπου. Προστασία από τη χειραγώγηση, προστασία από την εξάλληψη του φόβου, από πάρα πολλά. Αυτά από εμένα. Να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε. Θέλουμε να λέμε ότι παίρνετε πραγματική γνώση και υπάρχει και πραγματική, ας πούμε ότι πραγματικά μπαίνετε σε μια διαδικασία να θέλετε κι εσείς να πάρετε αυτά τα τεράστια δώρα τα οποία έχουν έρθει για όλους μας. Αυτό. Δύναμη φως σε όλους, ο λόγος να μας χαιρετήσει η δώρα και να κάνει το κλείσιμο. Δύναμη φως λοιπόν, δύναμη φως σε όλα τα δημιουργήματα του ελάνιου κόσμου μας 600.
Ησυχία! Αδέρφια Ελλάδα, φυγή μου! Συμπολεμιστές μου! Η Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων! Το δίκαιο θα το πάρουμε στα χέρια μας! Ξέρετε ότι το παρακράτος και το καθεστώς παίζει άσχημα παιχνίδια! Θα αντέξω μέχρι το τέλος κι εσείς! Αρτέμι! Μαζί σου! Μαζί σου! Ενώστε τους Έλληνες όλους! Μαζί σου μέχρι το τέλος! Μαζί σου μέχρι το τέλος! Αρτέμι!